Αξιοφύλακτος Παχατουρίδης, προπονητής του ΑΟΜ Εικόνου κοντά μας. Coach, σήμερα παρότι δεν είχατε τον κίνητρο του ΑΟΣ Σφύρου, πατήσετε καλύτερα, δημιουργήσετε περισσότερες ευκαιρίες για γκολ και δείξτε ότι αδικήσατε τους εαυτούς σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μία τοποθέτηση για το παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι παρότι την απογοήτευση που υπάρχει στο σύλλογο για το γεγονός αυτό που είπες ότι δεν πέρασε η ομάδα, δεν προχώρησε παρακάτω, πιστεύω ότι ο σύλλογος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, έπαιξε για τη φανέλα του και μόνο για τη φανέλα, για τους εαυτούς μας και για το σύλλογο. Για δε το παιχνίδι θεωρώ ότι το είδατε και εσείς και όλος ο κόσμος ότι έπρεπε να το κερδίσουμε σχετικά εύκολα, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, κυριαρχήσαμε σαν ομάδα, χάσαμε πολλές ευκαιρίες από τις οποίες δεν χάνονται και επιβεβαιώθηκε σήμερα γιατί δεν προχωρήσαμε παραπάνω. Όταν δεν μπορείς να βάλεις αυτά τα γκολ, θεωρώ ότι δίκαια δεν προχωρήσαμε. Τη νέα χρονιά ο Θεοφύλακτος Παχατουρίδης θα βρίσκεται στον πάγκο του Αμικών. Δεν ξέρω τι να σου πω, φίλε Κυριάκο. Οι διοικούντες έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι. Εγώ δεν πω από τίποτα. Αφήνω μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι και ο προγραμματισμός που έχει γίνει, ιδίως στη φετινή σεζόν, είναι πλήρης. Έδειξε η ομάδα και στο κύπελλο με τον Πανθηραϊκό ότι μπορεί να σταθεί επάξια. Θεωρώ ότι η ομάδα πρέπει να προχωρήσει, να πρωταγωνιστήσει και να ανέβει ψηλότερα. Πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι απουσίες βασικών παιχτών όπως του Παπαδόπουλου, του Κρίτσα, του Βαρουξή που δεν σας επέτρεψαν να είστε τόσο ανταγωνιστικοί όπως τους πρώτους μήνες του πρωταθλήματος? Αυτό φάνηκε και στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Είχαμε αυτές τις ατυχίες οι οποίες ήταν και σοβαροί τραυματισμοί για τα παιδιά αλλά και για το σύλλογο στοιχήσανε. Το οποίο μας έφερε στην κατάσταση να μην έχουμε επιλογές και λύσεις να μας δώσουν βοήθεια από τον πάγκο. Αλλά είναι παράγοντες οι οποίοι είναι αστάθμητοι και δεν ήταν μυϊκοί τραυματισμοί, ήταν τραυματισμοί σοβαροί. Εγώ εύχομαι καλή επάνωδο στα παιδιά και στα δύο τα παιδιά γιατί είναι αξιόλογα παιδιά και καλοί ποδοσφαιριστές, βοήθησαν πάρα πολύ το σύλλογο. Συνεχίζουμε, τι να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.